Στο νούμερο 13, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε ότι ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εχθές το βράδυ. Πληροφορίες λένε, και είναι έγκυρες οι πληροφορίες, ότι οι περισσότεροι βουλευτές απουσίαζαν από την αίθουσα της Βουλής γιατί βλέπαν τον Ολυμπιακό στην τηλεόραση. Αυτό είναι εγκληματικό. Και αυτό είναι γεγονός. Για εγκληματικό, γιατί δεν βλέπαν αρβίλα. Και. Εγκληματικό. Αν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κράτος. Αλλά δουλέψαν. Ψηφίσαν. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και η συνεδρίαση και η συζήτηση, γιατί γίνεται συζήτηση γύρω από τον προϋπολογισμό. Ναι, μεγάλη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, ήταν κωμωδία. Ελάτε να τη δούμε βήμα προς βήμα την συζήτηση αυτή, ξεκινώντας από το νούμερο 13, όπου πρώτος είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Αναστάσιος Νεράντζης, ο οποίος κατανοητά συζητάει για το θέμα του προϋπολογισμού, προκειμένου να το βλέπει ο Έλληνας πολίτης και να αντιλαμβάνονται ακριβώς οι Έλληνες τι συζητιέται για τον προϋπολογισμό. Ο παρόν καιρός πολλής φροντίδος και σπουδής δείτε. Πόροι ή περί προσόδων. Περί του μη δίν δανείζεστε ή ηρκούμεθα στα απαραίτητος αναγκαία προς τον βίον ούχι των γένος δανειστών. Τριφίγαρ εγέννησε δανειστάς, ουχή των ή αργυροκόπους, χρυσοχώους, μοιρεψούς, ανθοβάφους. Αυτός στην αρχαία αγορά της Αθήνας έχει την εντύπωση ότι απευθύνεται. Φανταστείτε τον Ανατολάκη, τον πρώην ποδοσφαιριστή που είναι βουλευτής τώρα, να κάθεται και να κοιτάει και να ακούει την. Και να γυρνάει μόλις την ώρα να δίνει να χειροκροτήσει. Κάνε τώρα χειροκροτήσει. Μόνο ο Άδωνης σηκώθηκε και χειροκρότησε, γιατί μόνο ο Άδωνης τον κατάλαβε. Ποιον είπε, μη ρεψούρε. Καταρχήν, κρατάτε με. Ποιο του έβγαλε το χιτόνα και του έβαλε το κουστούμι, θέλω να πω. Είναι μια συγκοκυρία που λέει για την νοηματική και δεν βάζαμε χλαμίδα να κάνει τα νεοελληνικά όλα. Μετά ο βουλευτής του λαός, ο Αλέξανδρος Αδακόπουλος. Και αφού φύγαμε από την αρχαία αγορά της Αθήνας, πάμε σε άλλους τόπους, πιο μακρινούς, θα καταλάβετε. Αυτή η παγκόσμια κρίση έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. Είναι όλεθρος. Βλέπουμε ότι το 2012 είναι το έτος που θα έρθουν οι εξωγήινοι, θα γίνουν ελλημοί και καταποντισμοί. Ξαφνικά θα εκραγούν τα ηφαίστεια όλου του κόσμου. Θα γίνουν μεγάλες επιδημίες, περίεργες καταστάσεις. Προβλέπεται η καταστροφή του κόσμου ολόκληρου. Αυτός ήταν ο βουλευτής του λαός, ο Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Ήταν μια πολύ ωραία και κέρια τοποθέτηση πάνω στο θύμα. Αφού τελειώσαμε με την αρχαία αγορά, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τελειώσαμε με τους εξωγήινους και τις προφητείες των Μάγιας, ήρθε η ώρα για ποίηση στη Βουλή και στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Η ποιητική βραδιά, γιατί δεν είναι απλή η συζήτηση, είναι ποιητική βραδιά, κυρίες και κύριοι. Η τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων, προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανή τη φλόγα του πολιτισμού εν μέσω οικονομικής κρίσης, παρουσιάζει μια ποιητική βραδιά με τίτλο «Η ψήφιση του προϋπολογισμού». Ποιητές από όλη τη χώρα διασταυρώνουν τις πένες τους σε μια βραδιά που πρωταγωνίστρια είναι η τέχνη. Εδώ ο ποιητής κ. Μίχος από το κίνημα του «Νατουραλισμού». Και όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσουν το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί. Υπάρχει ελπίδα. Ο κύριος Τσόνης, εκπρόσωπος του ρεύματος των νεορομαντικών ποιητών. Μόνος μου θα αλλάξω τον κόσμο. Και αν δεν το καταφέρω θα φταίω εγώ και κανείς άλλος. Και ο κύριος Γιουματζίδης, σουρεαλιστής, με μια νότα συμβολισμού στο λόγο του. Τον λύκο τραβαγγέλιζαν και εκείνος έλεγε του παπά τα πρόβατα μέρκια μπάν. Τις κρύες γυναίκες λέει που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν και από τους άλλους θέλουν παλικαριά. Κι ίδιοι όμως λερώνουν τα βρακιά, σε αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και κλείνουμε με ένα ποίημα του κινήματος του Ιμπρεσιονισμού αφιερωμένο στους βουλευτές μας. Χέσε ψηλά και αγνόντευε και χαμηλά καλτούρα. Σουτιέν. Η ψήφιση του προϋπολογισμού. Μια υπερπαραγωγή της τηλεόρασης της Βουλής για όλους τους Έλληνες. Και χαμηλά καλτούρα. Η ποιητική βραδιά, εκεί που όλοι νομίζαμε ότι είχε τελειώσει. Δεν τελείωσε. Είχε τελειώσει η ποιητική βραδιά. Είχε κι άλλο. Ναι, εμφανίζεται ο Μαγκούφης. Ο Μαγκούφης είχε πάλι. Είχε χειροκροτούσε από κάτω τώρα κι άλλο. Ένα ακόμα ποίημα. Ένα ακόμα ποίημα. Ρίχτο βρε Μαγκούφη. Και βγαίνει ο Μαγκούφης, ο βουλευτής του Πασόκ. Ο οποίος τι είναι, αυτός είναι ο παραμυθάς, τον θυμάσαι τον παραμυθά στην ΕΡΤ που πετούσε. Που πετούσε με το άλλο περίπου του Πιλάρου. Έγινε βουλευτής. Έγινε βουλευτής και οργισμένος βουλευτής. Ο οργισμένος, αγανακτισμένος, παραμυθάς βουλευτής, παύλα ποιητής, που στα πέναλτι μας δίνει ένα ακόμα ποίημα.
Αγαπητέ Γιώργο, θα σου προσάψω το δικό μου κατηγορό. Γιατί παρότι τόλμησες να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο των πολυμερφικών συμφερόντων του τραπεζικού κατεστημένου και της άρχουσας τάξης στη χώρα μας, δεν τόλμησες ίσως από δημοκρατική ευσυστησία να εφαρμόσεις τη ρίση του ποιητή. Πάρε ένα σβόλο μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που μου χαλούν το φύτρο. Το φύτρο μου μέσα από εμπρός στη γη συγκολασμένη. Ποιος είναι ο ποιητής? Πάρε τον δρόμο Γιώργο και άντε πάγαινε στη λαϊκή. Το δρόμο ο Μαλαωρίδης, αλλά δεν περίμενε θα έχει τέτοια τύχη το ποίημα. Αρχαία αγορά, εξωγήινη, ποίηση και τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στην μουσική και όλα αυτά στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για την κοινωνία, οι πολιτικοί θα πρέπει να στοχαστούν πάνω στους στίχους. Μου αρέσει να μην λέω πολλά, μου αρέσει να κοιτάω ψηλά. Τα υπόγεια ρεύματα. Και έτσι διαλύθηκαν τα υπόγεια ρεύματα. Και έτσι ξεκίνησε ο καβγάς. Μην τη γράφεις το στίχο έτσι. Πολλά είναι στη βουλή. Τα υπόγεια ρεύματα βγήκαν πάνω στη γη και τρέχουν. Αυτό δεν είναι συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Το Μάμα Μία είναι αυτό. Μιούζικα. Το βάλε. Μιούζικα. Πού να ξέραν τα παιδιά αυτά όταν το γράφαν αυτό το τραγούδι? Πού, πώς και γιατί θα χρησιμοποιηθεί? Να σου πω, καλά. Αρχαία αγορά, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Εξωγήινη. Ποιητική βραδιά, μ' αρέσει να μιλάω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά και όλα αυτά στον προϋπολογισμό. Να μην έχουμε και μια ατάκα από τον αθλητισμό, ρε παιδιά. Τον αθλητό. Αν και είμαι Απόλλων Αθηνών. Στον Ολυμπιακό μια βρυτά την νίκη σήμερα με την Άσονα για να τιμήσει την Ελλάδα όπως εφορθές ο ΠΑΟΚ που νίκησε την Τότεχαν. Εντάξει, αυτό ήταν το ενδιαφέρον βέβαια του θέματος. Καρατζαφέρα, αυτό που τους ενδιαφέρε περισσότερο είναι αλήθεια. Το τσέκαιγε εκείνη την ώρα. Την βραδιά της Βουλής δεν έχουμε την ατάκα από τον... Τη δεύτερη ατάκα του Μαγκούφη που είναι αθλητική ατάκα. Αθλητική ατάκα. Την καλύτερη ατάκα. Με το καλό λοιπόν, και άμα τη επιστροφή, πάρτε το φούρδουλα της ευθύνης για παραγωγικό έργο και συνεχή σας παρακαλώ πολύ. Για την Ελλάδα, ρε γαμώ το, κλείστε τον προπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την Ελλάδα, ρε γαμώ το, ψηφίζω τον προϋπολογισμό. Και όταν έφευγε, του φωνάξαν κάτσε κάτω από την μπάρα! Άρε Πατουλίδο, γίνω γίγαντα! Έτσι, όλα στη Βαρκελόνη. Κάτσε κάτω από τον προϋπολογισμό! Μπράβο, ρε το Μαγκούφι. Ωραίο ο Μαγκούφι. Τεμόνεν. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει κάτι πιο οξύμορο πάντως από το για την Ελλάδα, ρε γαμώ το ψηφίζω τον προϋπολογισμό. Μόνο για την Ελλάδα δεν είναι ο προϋπολογισμός και όλα αυτά τα πάνω εξωγήινη, μουσικές, αθλητισμός, ποιητική βραδιά, στίχη, όλα αυτά, όλη αυτή η φασαρία για τον προϋπολογισμό γίνεται ενώ... Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι κανένας προϋπολογισμός από την ημέρα που στάθηκε το ελληνικό κράτος δεν έχει τηρηθεί. Ούτε μία φορά δεν έχει καταγραφεί να έχει πιαστεί ο στόχος κανένας προϋπολογισμού. Ούτε μία φορά, κυρίες και κύριοι. Και... Αλλά έβρισκε στη Βουλή έχουμε. Συνεχίζουμε την καλή προσπάθεια. Κάποτε θα τα καταφέρουμε. Κάποτε θα γίνει. Πάμε τώρα στο νούμερο 12, στον αγαπημένο.